Το hip hop είναι πια έχει καταλήξει να είναι μια τεράστια παρεξήγηση. Ένας απλός κώδικας και ένας τρόπος να αποδίδεις μουσική, κάτι που ήταν βασισμένο μόνο πάνω στη φιλοσοφία των DJs, κάτι που ξεκίνησε τη δεκαετία του 70, έφτασε η μουσική βιομηχανία να το κάνει ένα μόρφωμα, να το παρουσιάζει δηλαδή αυτό το μόρφωμα σαν lifestyle, με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό. Του πρόσθεσε παράπλευρα στοιχεία που μάζευε από το δρόμο τότε. Τώρα είναι πράγματα που τα συναντάς στα καλύτερα σαλόνια. Και τα έκανε ένα lifestyle για να μπορεί να το κράτησε κάποια στοιχεία της αισθητικής τότε, επειδή όλο αυτό ξεκίνησε στην Αμερική, της αισθητικής και της ιδιοσυγκρασίας που υπήρχε εκεί, και αυτό μας το έφερε παντού, το μετέφρασε σε ζωή και υποχρεωτικά έφτιαξε καινούργια target group από ηλίθιους που δεν τα είχε ανάγκη κανένας τόπος. Το hip hop έφτασε να είναι μουσική για ηλίθιους, για μένα στην αρχή της δεκαετίας του 90, που εκεί έπρεπε, σεβόμενοι τον αρχικό κώδικα και την αίσθησή του, να ξεχωρίσουμε τη θέση μας και να πούμε ότι εμείς θα κρατήσουμε αυτή την αίσθηση, την αρχική, και οτιδήποτε κάνουμε με αυτόν τον κώδικα θα έχει σχέση με εμάς. Αλλιώς, κατά τα άλλα, αν έχω ένα νεογέννητο παιδί, αν αρχίζει και καταλαβαίνει, τους μόνους δίσκους που δεν θα του βάλουν να ακούσει από τη δισκοθήκη μου είναι τους hip-hop που έχουν βγει μετά το 1990. Είμαστε η μοναδική χώρα που σκοτώνει καταστάσεις και τις θυμάται πολιτιστικά όταν υπάρχει ένας συγκεκριμένος λόγος. Ας πούμε, στην Πορτογαλία τα φάδος δεν έχουν χαθεί και θα μπορούσε η Ελλάδα να είναι γεμάτη μπουάτα, ας πούμε, που πιστεύω ότι είναι ιδανική χώρη, και όσοι έχουν ζήσει εκείνη την εποχή, οι παλιότεροι κιόλας, θυμούνται ακριβώς τι λέω. Το σκότωσε όμως αυτό, το σκότωσε ο ίδιος ο κόσμος αυτό. Όταν δείχνεις ότι δεν έχεις ανάγκη κάτι τέτοιο, ο άλλος δεν επιχειρεί αναλόγως.